Ένα λεπτό, ηρεμήστε, παρακαλώ. Παρακαλώ, παρακαλώ. Κύριε Βενιζέλο, έχετε το λόγο. Κυρίες και κύριοι βουλευτές. Ναι, ναι, βεβαίως. Ασφαλώς. Κυρίες και κύριοι βουλευτές. Ασφαλώς και μπορώ. Ορίστε, κύριε Βενιζέλο, έχετε το λόγο. Ασφαλώς, ασφαλώς και μπορώ. Μετά την ομιλία μου. Ασφαλώς και μπορώ. Μετά την ομιλία μου. Μετά. Έχετε το λόγο, κύριε Βενιζέλο, παρακαλώ. Μην παρακαλώ, μένα, κύριε Βενιζέλο, κύριε. Έχετε το λόγο, μην απαντάτε. Μην απαντάτε. Σε μένα. Κύριε Πρόεδρε, καθίστε, κύριε Δραγασάκη, παρακαλώ. Ανέβηκα στο βήμα. Παρακαλώ. 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 Λοιπόν. Δόθηκε ο λόγος. Παρακαλώ, καθίστε. Ορίστε, κύριε Βενιζέλο. Καθίστε το. Παρακαλώ. 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 Παρακαλώ, παρακαλώ. Κύριε Βενιζέλο, έχετε το λόγο. Ναι. Γνωρίζετε, κύριε Πρόεδρε, γνωρίζετε καλύτερα, κύριε Δραγασάκη, ότι για να ζητήσετε το λόγο επιπροσωπικού πρέπει να είστε κάτω. Ποτέ δεν ζητούνται το λόγο επιπροσωπικού από την έδρα. Ορίστε, κύριε Βενιζέλο. Λοιπόν. Είχε δοθεί ο λόγος στον κύριο Βενιζέλο. Ορίστε, κύριε Βενιζέλο. Κύριε Βενιζέλο, συνεχίστε. Συνεχίστε, κύριε Βενιζέλο. Σας έχω δώσει το λόγο, σας έχω ανεβάσει το βήμα. Συνεχίστε. Συνεχίστε. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Συνεχίστε, κύριε Βενιζέλο. Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ, προστατεύστε το δικαίωμά μας να μιλήσουμε. Ο κύριος Δραγασάκης θα πάρει το λόγο αμέσως μετά την ομιλία. Ακριβώς. Λοιπόν. Γιατί μου έδωσε το λόγο ο Πρόεδρος. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, κύριε Δραγασάκη. Δεν είναι σωστό αυτό που κάνετε. Σεβαστείτε το γεγονός ότι ένας αρχηγός κόμματος είναι στο βήμα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Βενιζέλο, έχετε το λόγο. Κύριε Δραγασάκη, παρακαλώ. Δεν μπορεί να πάρετε το λόγο επί προσωπικού. Δεν μπορείτε. Μα δεν μπορείτε. Δεν μπορεί. Θα το πάρει μετά. Εδόθει ο λόγος τώρα. Τι είναι αυτό το πράγμα. Κύριε Βενιζέλο, δεν έχω βάλει το χρόνο σας. Οφείλω μια απάντηση λοιπόν. Καθίστε κάτω. Καθίστε κάτω και θα σας δώσω απάντηση. Καθίστε κάτω. Μα πρέπει να καθίσετε. Εάν δεν καθίστε, μη με φέρετε σε δύσκολη θέση. Μη με φέρετε σε δύσκολη θέση. Λοιπόν, κύριε Βενιζέλο, έχετε το λόγο και μόλις ολοκληρώσετε εσείς, θα πάρει το λόγο προσωπικού ο κύριος Δραγασάκης. Ορίστε, κύριε Βενιζέλο, έχετε το λόγο. Αρχίστε. Θα αρχίσω να τρέχω το χρόνο σας. Ο χρόνος σας μετράει από τώρα. Ο χρόνος μετράει από τώρα. Λοιπόν, ο χρόνος σας μετράει από τώρα. Αρχίστε. Παρακολουθούμε δυστυχώς αυτήν την κατρακύλα. Κατρακύλα. Μη μου σηκώνεις το δάκτυλο εμένα. Έλα. Έλα στο καλό, στο καλό. Στο καλό, στο καλό. Στο καλό, ναι. Παραβιάζεται τον κανονισμό κατάφορα. Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε. Σταματάω το χρόνο σας για ένα λεπτό και με συγχωρείτε για να δώσω μια διευκρίνηση. Τι διευκρίνηση να δώσετε? Να δώσω την εξής διευκρίνηση, η οποία είναι αυτονόητη δηλαδή. Δεν μπορεί ο οποιοσδήποτε που είναι στο Προεδρείο από την έδρα να ζητήσει το λόγο επί προσωπικού. Για να ζητήσει το λόγο επί προσωπικού πρέπει να είναι στα έδρανα. Κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ. Για να ζητήσετε το λόγο προσωπικού έπρεπε να είστε στο έδρανο. Πριν κατεβείτε στο έδρανο, είχα δώσει το λόγο στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, κύριο Βενιζέλο, ο οποίος έχει το λόγο. Ορίστε, κύριε Βενιζέλο, ξεκινάω το χρόνο. Λοιπόν, δέχομαι τη συγγνώμη που ζήτησε ο κύριος Δραγασάκης. Ναι, από μένα, ναι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι βουλευτές, λυπάμαι πραγματικά για την εντυπωσιακή ευκολία με την οποία ο πρόεδρος και η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ χρησιμοποιούν το ακραίο μέσο της αποχώρησης από τη συνεδρίαση της Βουλής.
η αποχώρηση από την συνεδρίαση της Βουλής είναι ένα ακραίο γεγονός το οποίο συνδέεται με στιγμές έντασης που αφορούν την ουσία του δημοκρατικού και κοινωνιστικού πολιτεύματος της χώρας.